Ρωτήσατε και θα απαντήσω. Καλώς ήρθατε στο σημερινό Q&A. Έλα εδώ. Φέρ' το αυτό εδώ πέρα. Σε μένα. Σε μένα. I just bought a fucking van. I can't believe this. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, καταρχήν χίλια ευχαριστώ για όλη την προσοχή που και όλες τις ερωτήσεις που μου στείλατε στο Instagram. Θα τις απαντήσω σήμερα όσο καλύτερα μπορώ. Πριν μπούμε όμως στις ερωτήσεις, θέλω να μου αφήσετε ένα thumbs up, να μου κάνετε εγγραφή για να μην χάσετε τα επόμενα βίντεο και αφήστε με ένα σχόλιο λέγοντας το όνομα της μαμάς. Πώς πήγε η μέρα σου? Καλά? Καλά κι εγώ. Τέλεια. Λοιπόν, αυτή η ώρα είναι για να συνηθίσω πώς θα είναι η ζωή μου. Όταν θα μένω στο μπαλάκι και θα κοιμάμαι σε παραλίες και θα ταξιδεύω και έτσι κάνω προπόνηση για να μην βγω εκτός φόρμας, έτσι. Λοιπόν. Από πού είσαι και πώς γνωρίστηκες με Dantec, Phil και Blizz? Λοιπόν, είμαι μισός Δανός και μισός Έλληνας. Μεγάλωσα στη ζούγκλα. Όχι σοβαρά. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι πάνω στο βουνό χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Οπότε είμαι ο Μόγκολης της Ελλάδας, παιδιά, ο Ταρζάν πλέον μεγαλωμένος. Και από εκεί μετά μετακομίσαμε τη Δανία και στην ουσία ένα τέτοιο παιχνίδι τένις γίνεται όλη μου τη ζωή. Πέρα εδώ θα Δανία, Ελλάδα, Δανία, Ελλάδα, Ελλάδα, Δανία. Και πήγα, έμεινα λίγο Δανία, κάποια χρόνια, σπούδασα, δούλεψα, ξαναγύρισα. Και τον Dantec το γνώρισα όταν ξεκίνησε parkour, το ίδιο και τον Blizz. Και στην ουσία έτυχε τελικά τον Phil, παιδιά, να είμαστε οικογενειακοί φίλοι. Να έχω να τον δω από τότε που ήμουν 8-9 χρονών. Θυμάμαι, είχε μια μοϊκάνα τεράστια και απλά έπαιζε στο παιδικό, στην παιδική χαρά και εγώ τον έβλεπα έτσι και λέω «Θέλω κι εγώ». Και εντελώς τυχαία ξεκινήσαμε και δύο YouTube περίπου ίδια περίοδο και μας έφερε κοντά. Και τώρα είμαστε μια αγαπημένη οικογένεια. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, είχες καμία γκόμενα σε ταινία γιατί σε ακολουθώ από 50 subs. Φίλε μου, καταρχήν, σε εκτιμώ. Σε εκτιμώ. Ευχαριστώ πολύ που με ακολουθείς από τότε. Και ναι, πέρασαν κάποια τυχερά κόρτσια από τη ζωή μου. Εδώ θα μιλήσω ειλικρινά και θα πω ότι είμαι σχεσάκιας. Πω, παιδιά, μισώ. Να βάλω τα πόδια μου κάτω, να σταματήσει γιατί έχει αιώνιο κούνημα το πράγμα, έτσι. Don't move, Jonathan. Τέλεια. Ναι, είχα εμπειρίες και κάποιες πιο σύντομες, κάποιες που κράτησαν περισσότερο και συγκατοίξαμε μία 30χρονη για ένα χρόνο και τα έφτιαξε με την κολλητή της αδερφής μου. Ούψ. Τα έφτιαξε με μία η οποία ήταν μανικοκαθληπτική και με ξεζούμισε από θετική ενέργεια για ένα μεγάλο διάστημα. Αλλά πήρα τρομερά μαθήματα από όλο αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ. Η καλύτερη περίοδος μου ζωή ήταν μετά από όλα αυτά που έμεινα single για ένα μεγάλο διάστημα. Πήρα μία ανάσα, βρήκα τον Τζόναθαν, βρήκα το νόημα της ζωής μου. Ας το πούμε για λίγο, τώρα δεν ξέρω ακόμα ποια είναι. Αλλά περνάω καλά με αυτό που κάνω, οπότε θα συνεχίσω. Ναι. Αυτό για τις γκόμενες στη Δανία. Αδερφέ, έχεις πιει ποτό χυμό με 6 ευρώ? Ναι, έχω πιει ποτό με 6 χυμό. Wow. Ναι, δυστυχώς, σε ένα κλαμπ που δεν μου χρέωσαν την είσοδο, αλλά μου χρέωσαν την είσοδο στο χυμό. Ναι, δεν είμαι του αλκοόλ, δεν μπορώ να πίνω πολύ. Μπορώ να πίνω πολύ, αλλά επιλέγω να μην. Γνώμη για τη συμμετοχή του Φίλιππου στο Power of Love. Διονύση, την πέτυχε στην ερώτηση. Λοιπόν, αυτή η απάντηση έχει πολλές πτυχές. Είναι δύσκολο να την απαντήσω γιατί δεν έχω καταφέρει να δω. Αν επειδή είναι ο Φιλ, κατάφερα να δω σύνολο περίπου 5 λεπτά μέχρι τα σημερινά επεισόδια, σαν σύνολο. Δεν είναι, εντάξει, ποιοτική εκπομπή για μένα. Ξέρω ότι ο Φιλ έχει το λόγο του που βρίσκεται εκεί πέρα και τον συγχαίρω γι' αυτό, για μένα είναι μάγκας και καλά κάνει. Και μακάρι να νικήσει το παιδί, ότι έχει power και στα σίδερα και στο love. Μακάρι να είχα δει λίγο παραπάνω για να μπορώ να πω κάνα κουτσομπολιό, κάνα ενδιαφέρον, κάνα κάτι γύρω από το power of love, αλλά δεν έχω ιδέα.
Οπότε πείτε μου εσείς τη γνώμη σας για τον Φίλιππο στο Power of Love, όσοι τον παρακολουθείτε. Τα καλύτερα συμπληρώματα που ξέρεις ότι θα δουλέψουν. Λοιπόν, τα καλύτερα συμπληρώματα που μπορείς να πάρεις είναι να μην τα πάρεις. Και απλά να φας πιο πολύ φαΐ, πιο πολύ σωστή πρωτεΐνη, καθαρό υδατάνθρακα, λαχανικά, φρούτα, καθαρή τροφή, βιολογικά προϊόντα. Αν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, η εμπειρία μου με τις πρωτεΐνες είναι πολύ μικρή. Στην ουσία, έπαιρνα στη Δανία από μια εταιρεία που λέγεται Body Lab. Πάρα πολύ ευχαριστημένος, έκανε δουλειά, ήταν πολύ καλά. Και όταν ήρθα Ελλάδα, ήρθα σε συνεργασία με την Golden Tat. Είμαι ευχαριστημένος, έχει ωραία γεύση. Ειδικά άμα πετάξει δύο μπανανίτσες μέσα και έχει σοκολατένια γεύση η πρωτεΐνη, είναι μουκ, τέλειο. Αυτά, ελπίζω να σε κάλυψα. Λοιπόν, σκέφτεσαι. Για να βρούμε. Σκέφτεσαι και ταξίδια με το van εκτός Ευρώπης. Φίλε μου, μακάρι να δουλέψει όλο αυτό που προσπαθώ να στήσω, ώστε να έχω τη δυνατότητα να δουλεύω online για να μπορώ να έχω αυτή την ανεξαρτησία. Και αν το van τραβάει, τι να σου πω, πάμε και Αυστραλία υπογείως. Εγώ γι' αυτό ξεκίνησα όλο αυτό, γιατί θέλω να γυρίσω τον κόσμο. Και ανυπομονώ. Οπότε η απάντηση στην ερώτησή σου είναι ναι, φίλε μου. Θα έλεγα ότι προσπαθώ συνέχεια να εξελίσσομαι για να μην έχω τις down περίοδους μου. Νομίζω ότι και στο βίντεο που έφτιαξα γύρω από το μυστικό ελιξίριο της ευτυχίας είναι το να υπάρχει συνέχεια εξέλιξη. Οπότε αν έχεις συνέχεια εξέλιξη, είτε επειδή διαβάζεις βιβλία, είτε επειδή βάζεις προκλήσεις στον εαυτό σου, είτε επειδή γνωρίζεις καινούριο κόσμο, δοκιμάζεις καινούργια πράγματα και νιώθεις ότι εξελίσσεσαι, θα είσαι χαρούμενος. Ή τουλάχιστον θα νιώθεις ότι κάνεις κάτι χρήσιμο με τη ζωή σου. Λοιπόν, καλή ερώτηση από τον Δημήτρη. Έχεις φτάσει ποτέ σε σημείο να τα παρατήσεις? Αν ναι, πώς το ξεπέρασες? Φίλε Δημήτρη, σίγουρα έχω φτάσει σε σημείο να πω αξίζει αυτό εδώ πραγματικά, αλλά να τα παρατήσω δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, γιατί ας πούμε μπορείς να πεις ότι τα παράτησα όλα στη Δανία και γύρισα στην Ελλάδα, αλλά δεν το βλέπω σαν χαμένος αγώνας επειδή γύρισα. Βλέπω ότι άλλαξαν τα ενδιαφέροντά μου και άλλαξαν αυτά τα οποία εγώ δίνω βάση και εκτιμάω στη ζωή και αποφάσισα να τα κυνηγήσω αλλάζοντας τη ζωή μου. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι τα παράτησα, μπορώ να πω ότι άλλαξα. Και γενικά νομίζω οι περισσότερες απαντήσεις μου σε αυτή την ερώτηση θα είναι γύρω από αυτό. Οπότε όχι, δεν τα έχω παρατήσει ποτέ. Σε κρατάνε πίσω κακές αναμνήσεις από το παρελθόν? Και αν ναι, πώς τις ξεπερνάς? Τις αναμνήσεις γενικά δεν θέλω να τις κουβαλάω σαν ένα βαρύδιο στο πόδι μου. Θέλω να μπορώ να κοιτάω μπροστά και να είναι ελαφριά τα πόδια μου για να τρέχω όσο πιο γρήγορα μπροστά μπορώ και να μην είναι οι αναμνήσεις που με κρατάνε πίσω, γιατί δεν έχει κανένα νόημα. Δεν μου αρέσει να κοιτάω και να ασχολούμαι με κάτι το οποίο ξέρω ότι δεν μπορώ να το αλλάξω. Οπότε αυτό που θα προσπαθήσω να αλλάξω είναι το πώς σκέφτομαι για την ανάμνηση που έχω και ίσως θα με κρατούσε πίσω. Βγάζει νόημα αυτό? Δηλαδή, τι να σου πω, με απάτησε η πρώην μου. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να με πληγώσει πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αλλάξω. Την έκανα τη μαλακία. Αυτή χάνει. Οπότε, ένας τρόπος να αλλάξεις, ας πούμε, γύρω από αυτό, είναι να πεις ότι αξίζω πολύ περισσότερα από το να είμαι μια κοπέλα η οποία δεν μπορεί να εκτιμήσει την αξία τη δικιά μου. Και ας πάει να επιδειχτεί με όποιον θέλει. Αυτή χάνει. Εγώ ξέρω ότι μπορώ να προσφέρω πολύ περισσότερα είτε μόνος μου, είτε με μια κοπέλα η οποία με αγαπάει πραγματικά. Θα βγω να την κυνηγήσω. Έφυγες. Αυτό έχω να πω. Πιστεύεις ότι υπάρχει ευτυχία στην έξω ζωή? Αν ναι, τι πρέπει να κάνεις για να την αποκτήσεις? Έξω ζωή, από το σώμα σου. Έξω, από το σπίτι μου. Πιστεύεις ότι υπάρχει ευτυχία στην έξω ζωή? Πιστεύω ότι υπάρχει ευτυχία η οποία ξεκινάει από μέσα προς τα έξω. Οπότε δεν μπορείς να βγεις να την κυνηγήσεις. Αν δεν είσαι έτοιμος να πας να ταξιδέψεις, ψυχολογικά εννοώ, δεν θα βρεις ντε και καλά την ευτυχία. Ευτυχία μπορείς να τη βρεις και κλεισμένο σε 4 δωμάτια διαβάζοντας μόνο βιβλία. Γιατί έχει να κάνει με σένα η ευτυχία και το πώς επεξεργάζεις τον κόσμο γύρω σου. Αυτή είναι η απάντησή μου.
Πόσο καιρό ξέρεις τον Dantec από τα 15. Πόσα χρόνια κάνεις free running από τα 15. Μία γνώμη σχετικά με Nirvana. Nirvana είναι η πρώτη μπάντα η οποία ξεκίνησα να ακούω μουσική. Δεν ακούω πολύ πλέον, αλλά εννοείται ότι σε εκτιμάω. Και σε περίπτωση που εννοούσες για την Nirvana που νιώθουμε όταν είμαστε σε γαλήνη, και αυτή είναι ωραία. Πόσο καιρό ασχολείσαι με την καλλιτεχνική? Ασχολούμαι, τι να σας πω τώρα. Στην ουσία όλα ξεκίνησαν με το parkour που ξεκίνησα όταν ήμουν 15 χρονών. Και από εκεί, επειδή έβγαλα πρόβλημα στα γόνατα, ξεκίνησα να κάνω κατακόρυφο και γενικά να αποκτώ αγάπη για την φυσική άσκηση, να μαθαίνω το σώμα μου, να κάνω πράγματα με το βάρος του σώματος. Και από εκεί σιγά σιγά μπήκα στο χώρο, αλλά δεν μπορώ να πω ξεκάθαρα πότε έκανα καλλιτεχνική γυμναστική. Ας πούμε ότι έκανα από τότε, γιατί στην ουσία με το βάρος του σώματος έκανα την ενδυνάμωσή μου. Ελπίζω να μην ζαλιστείτε με το ότι πηγαίνω πέρα από αυτέ. Πείτε μου στα σχόλια. Αλλά ναι, σοβαρά με καλλιτεχνική γυμναστική, ας πούμε 1,5 χρόνο που το ονομάζω και καλλιτεχνική γυμναστική. Λοιπόν, γνώμη για αναβολικά. Κορυδεύεις τον εαυτό σου, φίλε. Για μένα είναι μεγάλη σπατάλη χρημάτων, χρόνου και υγείας. Έτσι. Δεν βλέπω το λόγο να χακάρεις το δρόμο σου για ένα στόχο. Και από τη στιγμή που δεν βρίσκομαι στον χώρο του bodybuilding, δεν βλέπω κανένα λόγο. Δηλαδή, άμα παίρνεις αμφιβολικά και κάνεις καλλιτεχνική για μένα για τον μπούτσο. Θες να πάμε για καφέ, αν κερνάς. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι να κάνεις με το κανάλι σου στο μέλλον, π.χ. τα βίντεο κτλ. Πάρα πολύ καλή ερώτηση από τον AK Kasseri. Δεν ξέρω πώς θα λένε. Από εδώ και πέρα, σιγά σιγά θέλω πάρα πολύ να δώσω πολύ περισσότερη έμφαση στο calisthenics. Ο χώρος στον οποίο βιντεοσκοπώ αυτή τη στιγμή θα γίνει εσωτερικό γυμναστήριο και θα βιντεοσκοπήσω πάρα πολλά βίντεο και θα κάνω πολλές συνεργασίες και με τον Dantec και όσους άλλους βρω στον δρόμο μου. Και εννοείται όταν ανοίξει ο καιρός θα αρχίσουμε να ταξιδεύουμε περισσότερο. Πέρα από το γυμναστήριο αυτό, έχω δώσει πάρα πολύ βάση στο βανάκι, το οποίο εξελίσσεται μέρα με τη μέρα. Οπότε, μελλοντικά βίντεο, calisthenics και ταξίδια. Ο Καραΐσκος. Τι θέλεις σχετικά με το περιστατικό σου με τον νόμο? Τι θα συμβούλευες και τι κατάλαβες? Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ, φίλε. Θα έλεγα ότι ήταν βλακεία μεγάλη, δικιά μου. Δεν μπορώ να πω ότι μετανιώνω. Δεν θα μου δοθεί δεύτερη ευκαιρία για να πω ότι δεν θα το έκανα. Αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι παρόλο που έγινε, είμαι πάρα πολύ ευγνώμων και χαρούμενος με το πώς το αντιμετώπισα και νιώθω ότι έχω βγει πολύ πιο δυνατός μέσα από αυτό. Και ακόμα επιστρέφω, δεν είμαι στο 100% της φυσικής μου δύναμης, αλλά νιώθω ότι μου έχει βάλει εμπόδια στο δρόμο μου, το οποίο με βοήθησε να βρω ποιος είμαι πραγματικά, τι θέλω να κάνω τέλος πάντων. Γιατί ξαφνικά μου έκοψε τη γυμναστική από τη ζωή μου, η οποία πέρα από γυμναστική είναι και ένας παράγοντας ο οποίος με βοηθάει να κρατάω τη διατροφή μου σωστά, να μπορώ να κοιμάμαι σωστά, να νιώθω ωραία, να νιώθω αυτοπεποίθηση, να γεμίζω τη μέρα μου, να έχω ένα ρυθμό με τη μέρα μου. Όλα αυτά τα κάνει η γυμναστική για μένα. Και χωρίς να τα έχω αυτά, αναγκάστηκα να διαφύγω σε διάφορους καινούριους τρόπους και να βρω καινούριους μεθόδους να έχω μια ισορροπημένη ζωή. Δεν λέω ότι ήταν ισορροπημένη σε όλο το διάστημα με τον νόμο, αλλά μπορώ να πω ότι τα κατάφερα καλά και είμαι εδώ σήμερα περήφανος και καυλωμένος για τη συνέχεια. Τι θα συμβούλευες και τι κατάλαβες? Ναι, το τι κατάλαβα το είπα. Τι θα συμβούλευα? Μην αφήσεις κανένα τραυματισμό να σε σταματήσει να κάνεις αυτό που αγαπάς. Μη μετανιώσεις ποτέ για το αν τραυματίστηκες, αλλά κοίτα το πώς θα γίνεις καλύτερος στην προπόνησή σου ώστε να το αποφύγεις και να μην κάνεις πράγματα τα οποία ξέρεις ότι είναι εκτός των δυνάμεών σου. Μάθα από μένα και θα γλιτώσεις πολύ χρόνο. Πιστεύεις στον εαυτό σου? Από την αναπνέω! Αν πιστεύω στον εαυτό μου? Τώρα, αυτή τη στιγμή πιστεύω πάρα πολύ στον εαυτό μου.
Αλλά σίγουρα συνέχεια θολώνει η εικόνα του πόσο πιστεύουμε στον εαυτό μας. Και εννοείται ότι θα υπάρχουν μέρες που θα αμφιβάλλω λίγο. Αλλά προσπαθώ και το κάνω αυτό. Όποτε νιώθω ότι αυτή τη στιγμή έχω full κίνητρο, έχω πάρα πολύ όρεξη, γράφω ή αφήνω ένα σημείωμα ή οτιδήποτε, το οποίο όταν δεν θα είμαι καλά θα το διαβάσω και θα σου πω, έλα μαλάκα. Έλα μαλάκα, έλα, σήκω, σήκω γιατί χθες άλλα λίγες, σήμερα άλλα λες πάλι, σήκω, τελείωνε. Γιατί ο δρόμος είναι αυτός και το έχεις πει μόνος σου. Πες στον κόσμο τι ετοιμάζεις τα επόμενα βιντεάκια σου και σε τι φάση βρίσκεται το βανάκι. Πολύ σωστή ερώτηση. Το βανάκι την Κυριακή θα έχει επικάλυψη πατώματος παντού. Τα Χριστούγεννα ήταν λίγο απ' όλα. Ήταν λίγο διακοπές, ήταν λίγο δουλειά στο κανάλι, ήταν λίγο γυμναστική με τον νόμο και ήταν επίσης και η επισκευή το βαν. Οπότε έχουν γίνει βήματα, όχι όσο γρήγορα ήθελα. Υπήρχαν και κάποια γραφειοκρατικά τα οποία μας κράτησαν πίσω. Αλλά τώρα μπορώ να πω με μεγάλη άνεση ότι στον επόμενο μήνα το βαν θα είναι αγνώριστο. Οπότε θα ξεκινήσει μια σειρά και με βιντεάκια για την κατασκευή του βανακίου. Λοιπόν, από τον Μάκη. Ποια είναι η γνώμη σου για την άσκηση σανίδα για το Human Flag? Το Human Flag απαιτεί στην ουσία μια πολύ καλή δύναμη τραβήγματος, δηλαδή έλξης, και επίσης πάρα πολύ καλό κορμό. Τώρα η σανίδα, αν είναι αυτή που σκέφτομαι, που στην ουσία είσαι στους αγκώνες, είναι μια καλή αρχή για έναν αρχάριο, αλλά η μεταφρησιμότητα της δύναμης από τη σανίδα σου στο flag είναι πάρα πολύ μικρή, οπότε δεν θα σπαταλούσα χρόνο κάνοντας την. Δεν την έχω χρησιμοποιήσει ποτέ για το flag που κάνω εγώ π.χ. Οπότε, τελική απάντηση. Μη σπαταλά στο χρόνο με τη σανίδα. Έχεις έρθει ποτέ στο Αργυροπούλι? Αν όχι, θέλω πολύ να σε γνωρίσω. Έχω έρθει στο Αργυροπούλι και εγώ θέλω να σε γνωρίσω. Γενικά, ωραία. Θα πάρω αυτό την ερώτηση σαν αφορμή να πω και κάτι άλλο που θέλω πάρα πολύ σε όλους σας. Και είναι στην ουσία η επικοινωνία με το κοινό μου. Είναι το πρώτο Q&A που βγάζω. Αλλά για μένα το κανάλι δεν είναι μόνο εγώ. Για μένα με ενδιαφέρει να έχω μια κοινότητα μαζί, να αποτελούμε μια ομάδα η οποία είναι παραπάνω από απλά φίλοι μεταξύ τους, είναι οικογένεια. Γι' αυτό με ενδιαφέρει να είναι αμοιβαίο αυτό. Δηλαδή εγώ να μιλάω προς τα έξω, αλλά να μιλάτε κι εσείς προς τα πίσω. Είτε αυτό είναι κάποιο προσωπικό μήνυμα στο Instagram, είτε είναι ένα σχόλιο που απλά λες ευχαριστώ γιατί ευγνωμονείς κάτι από τη δουλειά μου ή έχεις κάποια ερώτηση, για μένα σημαίνει πάρα 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 πολλά να υπάρχει. Γιατί αν δεν υπάρχει, δεν υπάρχει και το κανάλι. Αυτό είχα να πω. Ελπίζω να φύτρωσα ένα σπόρο και ελπίζω να ξεκινήσεις στα σχόλια φωτιά. Φωτιά! Πώς γίνεται και είσαι τόσο θετικός πάντα? Γιατί η ζωή δεν είναι ωραία όταν δεν είσαι θετικός. Αλλά εδώ δεν είμαι ειλικρινής. Ξανά για άλλη μια φορά μαζί σας. Παιδιά, δεν είμαι έτσι συνέχεια. Είμαι άνθρωπος, έχω και εγώ τις down περιόδους μου. Αλλά προσπαθώ πάντα όταν αντιμετωπίζω κάτι να βλέπω ότι έχω δύο επιλογές. Ότι ή αυτό θα με ρίξει ή αυτό θα το πάρω ως μια πρόκληση για να γίνω καλύτερος. Τώρα ξέρω, θα μου πείτε όλοι, ναι, ο Νάθαν, πολύ εύκολο αυτό που λες. Δεν είναι. Αλλά προσπαθώ να έχω αυτό το mindset σε οτιδήποτε αντιμετωπίζω. Είτε είναι στο κανάλι μου, ξέρω εγώ, έχω τις down περιόδους μου, δεν έχω ιδέες τι να φτιάξω ή έχω τραυματισμό ή ξέρω εγώ, άλλα προβλήματα. Εκεί. Δεν έχω. Ρε μαν, πως κρέμασες την ώρα στον τοίχο? Θέλω να μάθω. Ωραία. Απλά τα πράγματα. Θα σου δείξω αμέσως. Θα σας δείξω όλους. Ελάτε εδώ. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Αυτό που έχει συμβεί είναι ένας κρίκος. Focus. Ένα όπα στον τοίχο. Ένα βιδωτό κρίκο. Δέσιμο σκηνή. Και το ίδιο και από την άλλη. Και έφυγες.